Γενική Συνέλευση με θέμα την αποτροπή της ατομικής αξιολόγησης διενέργησαν την Τετάρτη το βράδυ μετά από κάλεσμα της Ελμαία Ιωαννίνων η εκπαιδευτική, ενώ ανάλογη συνέλευση έγινε και για τους δασκάλους νηπιαγωγούς. Τόσο ο γραμματέας της Ελμαία Ιωαννίνων κ. Γκανιάτσας όσο και ο Κώστας Παργανάς, πρόεδρος των δασκάλων νηπιαγωγών, εξήγησαν ότι το Υπουργείο δεν περίμενε να υπάρχει τόσο μεγάλη αντίσταση του κλάδου τους ενάντια στην αξιολόγηση των νόμων 4692 κάθετος του 20 και 4823 του 21. Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν σταθερά τα τελευταία χρόνια σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης και δεν συμμερίζονται τις προτάσεις του Υπουργών Παιδείας, ενώ την ίδια ώρα ζητούν αναβάθμιση των σχολείων και αύξηση των κονδυλίων. Στο μεταξύ, αναβλήθηκε για τις 16 Φεβρουαρίου η προγραμματισμένη συζήτηση της κατεπίγουσας αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την οποία κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης κατά τη Σολμέ και τη ΖΟΕ για την απεργία αποχή που έχουν κηρύξει δύο ομοσπονδίες. Οι εκπαιδευτικοί πάντως εμφανίζονται αποφασισμένοι να απέχουν και έτοιμοι να επαναπροκηρύξουν, αν χρειαστεί, την κινητοποίησή τους για την αξιολόγηση. Πραγματοποιήσαμε γενική συνέλευση, έπειτα και από τις σχετικές οδηγίες της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, με θέμα την ατομική αξιολόγηση, την οποία έχει κηρύξει εδώ και πάρα πολύ καιρό το Υπουργείο. Και η γενική συνέλευση συνέπεσε με ένα γεγονός που είναι η δικαστική προσφυγή που έκανε για άλλη μια φορά το Υπουργείο Παιδείας εναντίον των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, προκειμένου να βγάλει παράνομη την απεργία αποχή που έχει κηρύξει ο κλάδος, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο και για ακόμη μια φορά, χωρίς καμία διάθεση συζήτησης, να επιβάλλει ένα νομοσχέδιο το οποίο ο εκπαιδευτικός κόσμος έχει απορρίψει στην πράξη. Τι σημαίνει αυτή η προσφυγή και αν υπάρχουν δυνατότητες αντίδρασης από την δική σας πλευρά? Καταρχάς, το Υπουργείο, όπως σας είπα, προσέφυγε χθες στα δικαστήρια προκειμένου να καταφέρει να καταπέσει η απόφαση απεργίας αποχής που έχουν κηρύξει οι διεθνείς ομοσπονδίες. Με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά θέλει να αποτρέψει στον εκπαιδευτικό κόσμο να απέχει από την διαδικασία της αξιολόγησης, της ατομικής αξιολόγησης. Υπάρχει άλλωστε η παραδοχή του ίδιου του Υπουργείου ότι το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε αυτή είναι πάρα πολύ χαμηλό. Το γεγονός ότι το ποσοστό είναι πολύ χαμηλό δεν έγκυται στο γεγονός ότι φοβάται ο εκπαιδευτικός την αξιολόγηση, αλλά δηλώνει ξεκάθαρα την αρνητική στάση που έχει ο κλάδος απέναντι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και με αυτόν τον τρόπο θέλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα πραγματικό διάλογο, για ένα διάλογο ουσίας που θα μπορέσει μέσα από αυτό το διάλογο να προκύψουν ζητήματα που θα έχουν ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Κάτι όμως που δυστυχώς το Υπουργείο δεν κάνει, παρά τις αρκετές από τα αρκετά αιτήματα που υπάρχουν από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, έτσι ώστε να υπάρξει μια συνάντηση για ένας πραγματικός διάλογος, η ηγεσία του Υπουργείου δεν έχει αποδεχτεί κανένα από αυτά τα αιτήματα. Πάντως, διαχρονικά, κύριε Παργανά, οι εκπαιδευτικοί είστε αντίθετοι στις αξιολογήσεις ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο κλάδος δεν είναι απέναντι στην αξιολόγηση, δεν είναι αντίθετο στην αξιολόγηση. Είναι αντίθετο στην αξιολόγηση που θέλει να επιβάλλει το Υπουργείο με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Για να καταλάβετε, μια συγκεκριμένη διαδικασία, έτσι όπως οι ίδιοι παραδέχονται, είναι μια διαδικασία που θα διαρκέσει 6 χρόνια. Άρα αποδεικνύεται το ανεφάρμοστο και το αντιπαιδαγωγικό του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, διότι είχε αποδειχθεί στις υπόλοιπες χώρες που είχε εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια ότι ήταν ένα σύστημα το οποίο δεν πρόσφερε ίσα ίσα, που επέτρεψε πολλούς εκπαιδευτικούς και δημιούργησε συνθήκες που για τα σχολεία δεν ήταν ιδανικοί. Ήδη τα άλλα κράτη που είχαν εφαρμόσει τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν μπει σε μια διαδικασία να το απορρίψουν και να μπουν σε ένα καινούριο σχεδιασμό. Και οπότε εμείς δεν μπορούμε να ερχόμαστε και να θέλουμε να βάλουμε συστήματα τα οποία έχουν αποδειχθεί στις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού ότι είναι αποτυχημένα. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι ότι συμμετέχουμε στην απεργία αποχή για την ατομική αξιολόγηση και η απόφαση εκτός από αυτό λέει ότι αν το Υπουργείο βάλει κατά της απεργίας αποχής που έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ, θα πάμε με επαναπροκήρυξη της απόφασης αυτής, δηλαδή της απεργίας αποχής, και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο τον αγώνα κατά της ατομικής αξιολόγησης. Καλούμε όλους τους συναδέρφους
σε όσους έχουν έρθει mail ή ειδοποιητήρια για ατομική αξιολόγηση να απέχουν από τη διαδικασία, να δηλώσουν, να υπογράψουν τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία αποχή, να πρωτοκολλήσουν τη δήλωση αυτή και με βάση αυτό να συνεχίσουμε τον αγώνα που έχουμε για την κατάργηση της, τουλάχιστον της αξιολόγησης, που δεν φέρνει μέχρι τώρα, δεν έχει δείξει, όπως και η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το κυβερνητικό σχήμα. Εμείς το ξέραμε αυτό και γι' αυτό λέμε ότι δεν βοηθάει, αλλά δημιουργεί περισσότερα προβλήματα αυτή η αξιολόγηση. Κάτι σε πλήρη ρήξη, ας πούμε, με το Υπουργείο, ή υπάρχει ακτίδα συνεννόησης, διαλόγου? Κοιτάξτε να δείτε, από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων, ο κύριος Πιερακάκης, όταν συναντήθηκε με την ΟΛΜΕ και του θέσαμε τα θέματα για την αξιολόγηση, η απάντηση ήταν το 41% του ελληνικού λαού μας ψήφισε, οπότε συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν να συμφωνήσουμε. Όμως να υπενθυμίσω στον Υπουργό Παιδείας και στο κυβερνητικό σχήμα ότι αυτό το 41% στην ουσία είναι αποτέλεσμα του 53% της συμμετοχής που ψήφισαν. Περίπου 46-47%, αν θυμάμαι καλά, απήχαν. Οπότε δεν είναι 41%, είναι πολύ λιγότερο.